ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ second hand, χειροποίητα κοσμήματα, σπάνιες αντίκες, βινίλια και κόμιξ, μικροέπιπλα έως βιολογικά προϊόντα και τρόφιμα, μπορεί κανείς να ανακαλύψει στο flea market που διοργανώνεται για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη. Η υπαίθρια αγορά που στήθηκε στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Έκθεσης δίνει τη δυνατότητα στους κυνηγούς των ευκαιριών να αγοράσουν μικρούς θησαυρούς σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα σε επαγγελματίες να προωθήσουν τα προϊόντα τους, αλλά και σε πολίτες να πουλήσουν αντικείμενα που είχαν για χρόνια κρυμμένα σε συρτάρια και τις ντουλάπες των σπιτιών τους. Το θεσμό αυτό, που έχει τις ρίζες του στην Αμερική, αλλά έχει εξαπλωθεί και σε όλη την Ευρώπη, ανέλαβαν να εισαγάγουν στην Ελλάδα το Harry Seto και το Thrift Shop. Είπαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό που δεν έχει Θεσσαλονίκη, το έχει όλη η Ευρώπη, όλος ο κόσμος, από Αμερική που ξεκίνησε παντού. Εμείς δεν το έχουμε και είπαμε να κάνουμε κάτι να το αποκτήσουμε και εμείς σε ένα διαφορετικό τρόπο αγοράς και κατανάλωσης. Το flea market είναι μια πρακτική που ασχολεί όλες οι πόλεις της Ευρώπης, έχουν εβδομαδιαία flea market. Η Ελλάδα δεν έχει τέτοια events, αλλά θα πρέπει να δημιουργήσει και για λόγους κρίσης, αλλά και για λόγους τοποθέτησης χρημάτων σε αντικείμενα αξίας πια. Η ανταπόκριση στην πρωτοβουλία ήταν πολύ ενθαρρυντική, τόσο από ιδιώτες και επαγγελματίες που ήθελαν να συμμετάσχουν, αλλά και από πολίτες που έσπευσαν να επισκεφτούν το παζάρι. Οι συμμετοχές αρχικά ήταν πάρα πολλές, ήταν πάνω από 850 ιδιώτες και επαγγελματίες που κάναν αίτηση, αλλά δεν μπορούσαμε όλους να τους καλύψουμε, άρα καλύψαμε ένα γύρω στους 200 περίπου συμμετοχές. Ο κόσμος βλέπουμε ότι ήρθε από τις πρώτες ώρες που δεν το περιμέναμε, γιατί λέμε μεσημέρι ήλιος, κάτσε να πες και μετά. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι υπάρχει κίνηση, ότι τους ενθουσιάζει η ιδέα. Πολλοί ιδιώτες το λένε, που περνάει ο κόσμος ας πούμε, να ψωνίσει, να χαζέψει, λένε πότε το ξανακάνετε. Μας αρέσει αυτό. Εδώ έχω μερικά παλιά συλλεκτικά αντικείμενα από συλλογές που έχω κάνει εδώ και 30 χρόνια, που είμαι και εγώ συλλέκτης. Εδώ δείχνετε, βλέπετε λίγα κομμάτια από τη συλλογή μου. Έχω φωτογραφικά, έχω tail lights από αμερικάνικα αυτοκίνητα του 50, φωτογραφικά αντικείμενα, κιάλια, τηλέφωνα, πορσελάνες εξαιρετικές, λάμπες του 19ου αιώνα, βενετσιάνικο πορτατίφ, μπαούλο βλάχικο του 1800, ωραία πράγματα. Όλα αυτά τα έχετε συλλέξει μόνος σας? Μόνος μου, για πολλά χρόνια ήμουν επαγγελματίας, σταμάτησα τώρα την επαγγελματική μου αυτή ενασχόληση και ως ιδιώτης εκθέτω εδώ αυτά τα αντικείμενα. Μέχρι στιγμής είναι πολύ καλά. Εντάξει, είμαστε αρχή, ζέστη δυστυχώς είναι πολύ, αλλά ευελπιστούμε ότι τώρα που πέφτει ο ήλιος σιγά σιγά θα αυξηθεί η κίνηση, αλλά μέχρι στιγμής πολύ καλά. Έχουμε διακοσμητικά είδη, κάποια ιδιαίτερα έτσι, κοσμήματα σαν αυτά που φοράω και το κυριότερο βιολογικά αποσμητικά σώματος, που είναι 100% χειροποίητα από αγνά υλικά, χωρίς χημικά, γιατί δυστυχώς κάνουν πάρα πολύ κακό. Οι διοργανωτές φιλοδοξούν να καταστήσουν την πρωτοβουλία θεσμό που να επαναλαμβάνεται ανατακτά χρονικά διαστήματα εντός του έτους. Ήδη εξάλλου έχει προγραμματιστεί και δεύτερο flea market το Σεπτέμβριο, το οποίο διοργανώνει η ομάδα του Up and Loud.